Δεν ξέρουμε τι είναι, απλά βασιζόμαστε σε κάποιες θεωρίες. Έτσι μου είπε ότι οπωσδήποτε πρέπει να κάνω εγχείρηση, μόλις τελειώσω το εξάμηνο στο πανεπιστήμιο και... Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Είμαι η Μαρίνα, όσο και με ξέρετε, και σήμερα σας καλωσορίζω σε ένα καινούριο βίντεο. Ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για κάτι που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας γενικά. Για διάφορους λόγους, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Όχι μόνο τη γνώμη σας, θέλω να μου πείτε κάποιες εμπειρίες, άμα είχατε, αν δεν είχατε δεν πειράζει. Και ναι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει από το προηγούμενο βίντεο, όπου δεν νομίζω να προσέξετε, αλλά έχω ένα εξώκωμα στο λαιμό, είναι κάπου εδώ. Εγώ το λέω ένα μικρό κουβάρι που κάπως έτσι μοιάζει. Θα σας το κάνω κοντινό ένα λεπτάκι. Το κουβάρι λοιπόν είναι αυτό εδώ και το έχω εδώ και 2-3 μήνες τώρα, από τον Αύγουστο το έχω. Στην αρχή δεν του είχα δώσει τόσο πολύ σημασία, γιατί δεν ξέρω, για διάφορους λόγους. Ήταν απλά ένα πρωί ξύπνησα και κάνω έτσι και το νιώθω. Και εκείνη την μέρα ρώτησα την ξαδέλφη μου και μου είπε δεν είναι τίποτα, ίσως είναι γιατί πονά στο λαιμό σου και απλά θα φύγει. Εντάξει, δεν έδωσα καθόλου σημασία. Και μετά από ένα μήνα άρχισε να με ενοχλεί περισσότερο το Σεπτέμβρη, μόλις ξεκινήσα το πανεπιστήμιο. Βασικά μέσα του Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Και ξεκίνησε να με ενοχλεί πάρα πολύ στις κινήσεις και γενικά όταν μιλούσα, όταν κοιτούσα κάτω και λέω κάτι πάει στραβά, πρέπει να πάω να τελέξω. Και πήγα λοιπόν να τελέξω σε έναν γιατρό στο πανεπιστήμιο. Μου είπε έχουν πριστεί αδένες, δεν ξέρουμε τον λόγο. Με ρώτησε αν είχα κάποια αναρρώστησα πριν. Δεν είχα αρρωστήσει, δεν είχα πάθει τίποτα. Ήμουν υγιής, κανονικότατα. Εκείνη η γιατρός από το πανεπιστήμιο μου είπε να πάω στο τμήμα ιατρικής σε ένα άλλο κτίριο. Πήγα εκεί, βρήκα έναν άλλο γιατρό, το είδε. Μου είπε το ίδιο πράγμα, αλλά ότι δεν ξέρει σίγουρα και ότι πρέπει να πάω να το ελέγξω σε κάποιον άλλο γιατρό. Λάθος μου μεγάλο, δεν το είχα πει στους γονείς μου. Το είχα αυτό για 1,5 μήνα γιατί δεν το έδινα σημασία εγώ. Δεν θεώρησα ότι είναι κάτι σοβαρό και δεν το είπα. Μεγάλο λάθος μου. Άμα του έδινα σημασία από νωρίς, ίσως να μην χρειαζόταν να κάνω τόσα πράγματα που έκανα. Και θα σας πω όλη την ιστορία. Το είπα λοιπόν στους γονείς μου και λογικό ανησύχησαν λιγάκι πολύ. Δεν ξέρω, το είπα μέσω τηλεφώνου. Το Σαββατοκυριακό πήγα στο σπίτι, πήγα στους γονείς μου, γιατί εγώ μένω Λευκωσία όπου σπουδάζω και οι γονείς μου είναι στην Πάφο. Πήγα λοιπόν στο γιατρό και το είδε, θεώρησε ότι επηρεάστηκε από δόντια, ίσως το πιο πιθανό, αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί το έλεγξε και 1 και 2 φορές. Μου έδωσε λοιπόν μια αντιβίωση για να την πιω για 1 εβδομάδα και μετά θα πήγαινα να το ξαναελέγξει. Πήγα λοιπόν μετά από 1 εβδομάδα και είχε μεγαλώσει, έτσι ένιωθε ο γιατρός, ότι ναι, είχε μεγαλώσει. Και αποφάσισε να με πάει για άλλη 1 με 2 εβδομάδες αντιβίωση και να πάω σε ένα χειρούργο. Επίσης μου είπε να κάνω υπέρηχο, το είχα ξεχάσει αυτό, μου είπε να κάνω υπέρηχο
για να δούμε αν είναι κάτι κακοηθής. Πήγα, έκανα τον υπέρηχο. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να γελάω με αυτό, απλά όταν αγχώνομαι γελάω τις περισσότερες φορές ή κλαίω και τώρα ετοιμάζομαι να κλάψω. Έχουν γεμίσει τα μάτια μου, αλλά τέλος πάντων. Πήγα, έκανα υπέρηχο. Ο γιατρός εκεί μου είπε ότι δεν ήταν τίποτε κακοηθής, ότι όλα καλά και ότι απλά είναι μία φλεγμονή που επηρέασε τους αδένες και θα περάσει με το χρόνο. Έκανα λοιπόν και εξετάσεις αίματος και όλα ήταν τέλεια, όλα ήταν μια χαρά, δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Μόνο ο σίδηρος μου ήταν χαμηλός, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τίποτα τους αδένες. Πήγα λοιπόν μετά από λίγες μέρες στον χειρούργο και που πήγα στον χειρούργο μου είπε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, ότι γενικά το παθαίνουν πάρα πολύ. Ο χειρούργος είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνω οτιδήποτε έχει σχέση με χειρουργείο και αποφάσισε ότι η αντιβίωση που μου έδωσε ο προηγούμενος γιατρός ότι μπορεί να μην με έχει πιάσει, ας το πω έτσι, και μου έδωσε μια πολύ πιο ισχυρή αντιβίωση που δίνει σε πιο μεγάλους και βοήθησε αρκετούς που είχαν πολύ χειρότερο πρόβλημα με αυτό, δηλαδή ότι ήταν πολύ πιο φουσκωμένο και είχε μικρύνει και είχε γίνει σαν εμένα. Μου είχε πει ότι περίπου θα πάρω για μια εβδομάδα εκείνη την αντιβίωση νούμερο 2 και μετά από 10 μέρες ή ένα μήνα θα κάνω ξανά υπέρηχο να δω πόσο καλά πήγε και αν μειώθηκε, αν αυξήθηκε, για να δούμε τι θα κάνω στην πορεία. Έκανα τον δεύτερο υπέρηχό μου μετά από μια εβδομάδα και άλλες αντιβίωσεις και τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα καλύτερα και μεγάλωσε αρκετά και εγώ το ένιωθα ότι μεγάλωσε σε μια φάση που δεν μπορούσα και δεν είχα όρεξη να κάνω κάποιες κινήσεις, αλλά γενικά με ενοχλούσε πολύ στο να μιλάω. Στο να μιλάω πολύ, δηλαδή και τώρα με ενοχλεί λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ όσο με ενοχλούσε πριν. Ο γιατρός στον υπέρηχο μου πρότεινε να κάνω εγχείρηση, όχι μου πρότεινε, μου είπε ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση, γιατί διαφορετικά δεν ξέρουμε τι είναι, απλά βασιζόμαστε σε κάποιες θεωρίες. Μου είπε επίσης ότι έχει επηρεάσει την άλλη μεριά του λαιμού, τους άλλους αδένες και τώρα πάμε στη θεραπεία. Αυτή η θεραπεία τις πρώτες μέρες με επηρέασε πάρα πολύ και ψυχολογικά και σωματικά και γενικά ήμουν πολύ χάλια. Από τη μία να ξέρω ότι θα κάνω εγχείρηση και φοβάμαι πάρα πολύ γιατί γενικά είμαι ένα άτομο που ποτέ δεν είχε σχέση με νοσοκομεία, ούτε τίποτα με πολλούς γιατρούς και ναι, ήμουν πάντα ok και με αγχώνουν λίγο τα νοσοκομεία και οι γιατροί και οι εγχειρήσεις, δεν τις μπορώ με τίποτα. Με άγχωσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γι' αυτό επίσης δεν έκανα βίντεο εκείνο το διάστημα. Δεν γύρισα τίποτα και άργησα να γυρίσω. Με αυτή τη θεραπεία λοιπόν, για να δράσουν τα φύλλα, έπρεπε να κόψω τη ζάχαρη, έπρεπε να κόψω το McDonald's, που ήταν ένα γεύμα που έτρωγα πάρα πολύ. Γενικά έπρεπε να κόψω όλα τα ανθυγιεινά πράγματα που είχα στη ζωή μου. Έπρεπε να κόψω και το γάλα, αλλά δεν τα κατάφερα να το κόψω. Ελπίζουμε να δράσει και να καταφέρω κάτι τέλος πάντων μετά από όλο αυτό. Αλλά αυτό που με έκανε να νιώσω χειρότερα ήταν η ζάχαρη.
Δηλαδή έπρεπε να κόψω τα γλυκά που κάθε φορά μετά το φαγητό έτρωγα ένα γλυκό. Έπρεπε να τα κόψω όλα. Με επηρέασε πάρα πολύ. Ήμουν χάλια. Είχα σκεφτεί να κάνω ένα βίντεο τις πρώτες μέρες που ήμουν χωρίς ζάχαρη και λες και ήμουν εξαρτημένη. Δηλαδή τόσο πολύ δεν ένιωσα εξάρτηση ποτέ στη ζωή μου. Και ναι, σταμάτησα να γυρίζω εκείνο το βίντεο γιατί τις πρώτες δύο μέρες, τρεις, απλά ήταν ό,τι χειρότερο. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ούτε να διαβάσω, ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι, δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα. Έπινα καφέ και δεν μ' άρεσε. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δεν μ' άρεσε να πίνω καφέ και αυτό με έριξε πάρα πολύ, γιατί ο καφές είναι κάτι που μου έφτιαχνε τη διάθεση το πρωί, μου έφτιαχνε τη διάθεση να διαβάσω, μου δίνει ενέργεια στο να κάτσω να κάνω πράγματα, αλλά τέλος πάντων είναι το πώς ξεκινώ τη μέρα μου. Κατέληξα να κάνω Nescafé. Είναι ο καλύτερος από όλους, χωρίς ζάχαρη και εντάξει. Κοντεύαμε και τα γενέθλιά μου και εκείνο μου έκανε να νιώθω πολύ χειρότερα, γιατί η τούρτα στα γενέθλιά μου είναι ό,τι καλύτερο. Τα γενέθλιά μου ήταν 18 Νοεμβρίου. Πλέον είμαι πάρα πολύ καλύτερα σε αυτό το θέμα. Νιώθω ότι έχω πολύ ενέργεια μέσα μου. Έχω ξεκινήσει να συνηθίζω όλο αυτό το θέμα. Το ξέρω ότι το κάνω πολύ μελοδραματικό, αλλά αυτό ένιωθα. Αυτό νιώθω και τώρα. Και ό,τι και να πείτε, δεν θα σταματήσω να νιώθω έτσι. Γιατί προσπαθήστε κι εσείς να σταματήσετε τη ζάχαρη, να σταματήσετε τα γλυκά και όλα αυτά. Και είναι δύσκολο. Τέλος πάντων, τώρα έχω πέσει και σκέφτομαι πάρα πολλά. Αλλά τέλος πάντων, πλέον είμαι πολύ καλύτερα. Νιώθω το κουβάρι να μικραίνει και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί κάθε μέρα το νιώθω πολύ διαφορετικό. Ελπίζω και εύχομαι ότι θα φύγει και δεν θα χρειαστεί να κάνω εγχείρηση. Δεν θέλω να κάνω εγχείρηση. Αν έχετε κάποιες εμπειρίες με εγχείρηση και όλα αυτά, σας παρακαλώ πείτε μου κάτω στα σχόλια, δώσετε μου συμβουλές και ξέρω ότι θα με κάνετε να νιώσω πολύ καλύτερα. Γι' αυτό σας το λέω κιόλας και εύχομαι ότι θα με κάνετε να νιώσω πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Δεν ξέρω ποιος έμεινε μέχρι τώρα. Όποιος έχει μείνει μέχρι το τέλος, θέλω να δω, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν έχετε μείνει μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια!